Ερχόμενο στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, έτσι το νομοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί κεραυνό ελευθερία. Πατάει πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο που είχαν δημιουργήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για τα μεγάλα δημόσια έργα, τα οποία επί της ουσίας εξυπηρετούσαν τους σχεδιασμούς και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα θωράκιζαν τις ανάγκες των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Άρα λοιπόν αποτελεί μια συνέχεια το δικό σας νομοθετικό έργο, το δικό σας νομοσχέδιο, πατώντας πάνω στους νόμους που είχαν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται ως τίτλος προτάσεις, λέει, για έργα υποδομής από επιχειρηματικές οντότητες, από οικονομικές οντότητες. Και αφορούν μεγάλα έργα υποδομής άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που σχετίζονται με τις ανάγκες και το σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξιοποιώντας όλες τις μορφές, και τη Δημόσια Σύμβαση και τις συμβάσεις παραχώρησης, αλλά και τις συμπράξεις. Το ερώτημα είναι ποιος θα καθορίσει αυτά τα έργα και για ποιον σκοπό θα γίνουν αυτά τα έργα, ποιον θα ωφελήσουν στο κάτω-κάτω της γραφής. Ποια είναι αλήθεια τα κριτήρια ιεράρχησης για αυτά τα έργα τα οποία θα προταθούν, τα μεγάλα έργα υποδομής? Ο επιχειρηματικός όμιλος, ο οποίος θα μελετήσει και θα προτείνει ένα έργο υποδομής, με τι κριτήριο θα το κάνει? Με το κριτήριο της διασφάλισης της κερδοφορίας του ίδιου του επιχειρηματικού όμιλου. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο που του διασφαλίζει την κερδοφορία του. Δεύτερον, είναι ένα έργο το οποίο υποτάσσεται στις ανάγκες είτε του ίδιου του επιχειρηματικού όμιλου είτε κάποιον άλλο επιχειρηματικό όμιλο για υποδομές οι οποίες θα διευκολύνουν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς τους οποίους έχουν. Τους ευρύτερους επενδυτικούς σχεδιασμούς τους οποίους έχουν. Στο όνομα της πράσινης αλλά και ψηφιακής μετάβασης. Έτσι λοιπόν αυτά τα έργα τα οποία θα προταθούν είναι έργα τα οποία σχετίζονται με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και για την κερδοφορία τους και για τους επενδυτικούς τους σχεδιασμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο κριτήριο, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το κριτήριο το οποίο θα πριτανεύσει. Με αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Ότι έργα τα οποία σχετίζονται με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών θα πάνε στις καλένδες. Από τη στιγμή που το σύνολο των πόρων, γιατί όταν μιλάμε για έργα πάνω από 200 εκατομμύρια μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα, θα πάνε προς αυτά. Τα υπόλοιπα έργα τα οποία είναι απαραίτητα, δεν πρόκειται για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Δεύτερο ζήτημα. Από τη στιγμή που θα διασφαλίζουν αυτά τα έργα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δεν θα είναι πανάκριβα για το λαό και την ικανοποίηση των αναγκών? Το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά από τις συμβάσεις παραχώρησης των οδικών αξώνων, όπου ο ελληνικός λαός πλήρωσε και για την κατασκευή των έργων, πληρώνει για τη συντήρηση και πληρώνει και για τη λειτουργία τους, με τα πανάκριβα διόδια. Και τρίτο ζήτημα το οποίο κάνει, προσαρμόζει ακόμη περισσότερο τη χωροταξία στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, που έρχεται σε βάρος της ικανοποίησης των αναγκών διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Το αποτέλεσμα αυτών του νομοσχεδίου βεβαίως θα επιταχυθεί η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ για τέτοια έργα υποδομής που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και τα οποία ουσιαστικά θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Ενώ αντίθετα έργα απαραίτητα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν πρόκειται να γίνουν. Και από αυτή την άποψη εμείς σας ρωτάμε καθαρά, κύριοι της κυβέρνησης, πώς θα υλοποιηθούν έργα υποδομής που να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμικά έργα, έργα αντιπυρικά, πώς θα γίνουν έργα υποδομής που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων, πώς θα γίνουν έργα υποδομής που να διασφαλίζουν τη λαϊκή στέγη για όλα τα ζευγάρια και για όλα τα λαϊκά στρώματα,
Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν έργα σύγχρονα, τα οποία να διασφαλίζουν τις ανάγκες στην παιδεία, σύγχρονα σχολιά ή στην πολιτισμό και τον αθλητισμό με σύγχρονες αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές ή τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτινων πόρων με στόχο και με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Έργα δηλαδή τα οποία θα αυξάνουν τη λαϊκή ευημερία. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν τα έργα. Ή όσα θα γίνονται με στόχο την εμπορευματοποίηση αυτών των αναγκών και θα πληρώνει πανάκριβα ο λαός. Από αυτή την άποψη επιβεβαιώνεται ότι το καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες συνδυαστικά και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και φτηνά έργα για το λαό και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και έργα τέτοια τα οποία θα διευκολύνουν την παραγωγική δραστηριότητα στην Ήπεθρο και στη βιομηχανία. Η ικανοποίηση συνδυαστικά όλων αυτών των αναγκών και των κριτηρίων μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το σοσιαλιστικό σύστημα, τον κεντρικό δηλαδή σχεδιασμό και την κοινωνικοποίηση της γης, αλλά και των υποδομών και των βιομηχανιών και επιχειρήσεων οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα υπηρετούν ακριβώς την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι ως ΚΚΕ όχι μόνο δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, αλλά καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ.